Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα ανοίξουμε από ό,τι καταλαβαίνετε και το τίτλο Prime Icon Blerpy και από ό,τι καταλαβαίνετε είμαι και ο Δημήτρης. Και πάλι το τελευταίο μου βίντεο, αν θυμάστε, είναι Prime Icon Blerpy, το οποίο είχα τύχει που τρεγκουένο, που ήταν από τους καλύτερους, ο καλύτερος νομίζω Ισπανός. Μια χαρά, ελπίζω να πάει και έτσι και καλύτερα πλέον, επειδή έχει εντάξει, έχει μπει και Μάιο κιόλας και καλό μήνα κιόλας. Και από ό,τι βλέπετε εδώ η ομάδα είναι, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχω κάνει το Μεντίνα, ο οποίος έχει πάρει το στην 3 και δεν το περίμενα πάρει και το στην 3, αλλά το πήρε ευτυχώς, είχε κρατήσει και το clean sheet και μια χαρά, για τρομερή κάρτα είναι. Για στην πλή έχω κλείσει, έχω και το Μαρκίνο, εντάξει, αν το θυμάστε που είχα τύχει Μαρκίνο στο back to back με Μπαπέ. Και ο Έριξεν, ο οποίος αν θυμάστε ήταν τότε αυτό το bug που αν τον είχε, αν είχε βασικά την κανονική του κάρτα, τον έπαιρνε. Και εγώ, αν να ξέρετε, δεν ξέρω, δεν νομίζω το έχω πει, είχα τους δύο επειδή τους είχα στο recovery, τους είχα κάνει Quixel και έχω και άλλον Έριξεν που μπορεί να τον πουλήσω, μάλλον θα δώσω, θα κάνω. Και λοιπόν, χτες το βράδυ άνοιξε ένα 4x25, επειδή το 85x20 δεν ήθελα τώρα να παίξω δύο μάτς ακόμα, θα ανοίξω το 83x25. Να λέμε αλήθεια, δεν είναι και τόσο καλό, πολύ μέτρο ήταν. Τώρα τους μισούς παίκτες έδωσα στο Prime Icon Player Pick, αλλά ο καλύτερος ήταν ο Χάλερ, ο οποίος πάει 40k, δεν είχε κάτι το ακραίο σε κάρτα, πολύ μέτρια κάρτα είναι για τότε και όλα τώρα που θα βγουν τέτοιες κάρτες, δεν ήταν καλό. Τέλος πάντων, να κάνω και το 83x25. Και τον Μίτσελ, τον οποίο εδώ είχα τύχει την πρώτη μέρα που είχα ανοίξει από κάτι πακέτα. Εντάξει, δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά καλός είναι. Και ο Ούνερσαλ, ο goalkeeper, ο 87 εδώ, αν το λέω καλά, είναι ο Ούνερσαλ. 20k, πάντα δεν είναι κάτι για φόντερ είναι. Αυτά δεν έχω κάτι να δείξω. Τώρα εντάξει, έχω και παίχτες γενικά που βγουν και τα πίξει αυτά. Και λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα τώρα να το ανοίξουμε. Μιλάμε και πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα να λέμε αλήθεια, έναν R9 θα τον ήθελα, αλλά εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να δώσω κάτι καλό στο μήνυμα κουβά. Λοιπόν, πάμε με το 1, με το 2, με το 3. Για να δούμε. Φέρε κάτι καλό. Όχι, κακό είναι. Κακό, κακό. Είναι, δυστυχώς δεν ήταν τίποτα. Ζανέτη τώρα με 86 space back δεν είναι κάτι. Κουβάς μας πήγε δυστυχώς. Ζανέτη θα πάρω μάλλον. Κουβάς είναι. Δυστυχώς. Τώρα ο Ζαμπρόν από ό,τι βλέπει πιο πολύ πάει από το Ζανέτη, να λέμε καλύτερα. Και η κάρτα του επειδή έχει καλή, αλλά και οι δύο δεν χρησιμοποιούνται, δεν είναι Έλλη. Είναι δυστυχώς καλά, εντάξει, μην το συζητήσουμε. Πολύ κακό ήταν. Γενικά το lag μου ήταν, εντάξει, δεν είναι τόσο καλά, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω και πολύ επειδή έχω τύχει Mbappé και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω τι να πάρω. Να πάρω Ζανέτη για το φόντερ. Επειδή ήταν πρώτα δεν χρησιμοποιηθεί. Σιγά τώρα με 90 pace με τον βάλω βασικό. Έχω Τραωρέ που έχει καλύτερο pace κιόλα. Εγώ λέω πάρω Ζανέτη. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα το σκεφτώ και θα το ξαναρχίσω. Για επιστρέφουμε από ό,τι είδα γενικά, στα πρώτα τα πάρτα, ξέρω ότι Τραωρέ είναι λίγο ξεπερασμένο πλέον, πάει 23k. Φυσικά δεν είναι και πολύ ευχαριστημένο, δεν είναι και κάτι ακραίο να λέμε και αλήθεια για αυτό το φόντρε που έδωσα. Αλλά εντάξει, θα μπει βασικό, αυτό είναι το καλό, επειδή εντάξει, ο Τραωρέ ήταν το πιο αδύναμο μου σημείο μαζί με τον delay, νομίζω, έπρεπε να φύγουν. Και αν του συγκρίνουμε, να του συγκρίνουμε κιόλα, για να δούμε γενικά. Ναι, εντάξει, σε όλα χειρότερα είναι μόνο pace έχει. Θα είναι βασικό τέλο πάντων ο Ζαμπρότα, θα έχουμε και έναν icon στην ομάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι και κάτι ακραίο τώρα για τόσο φόντερ που έδωσα, καλύτερο περίμενα. Τέλο πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, έτσι είναι. Και επειδή αυτό ήταν το βίντεο, θα τα πούμε στο επόμενο. Ελπίζω σύντομα να κάνω κι εγώ κανένα. Μπορεί και να κάνω και το 83. Μπορεί να περιμένετε βασικά κιόλα το 83-25 σήμερα, επειδή μάλλον θα το κάνω. Επειδή αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι λίγα μα πάμε να το δούμε κιόλα για να κλείσουμε και το βίντεο. Εγώ θα το κάνω, επειδή θα το κάνω θα είναι. Πού είναι, όχι, πιο πάνω είναι, ναι, εδώ, έξελ το καθένα, εδώ 10 μάτς είναι, εντάξει. Μπορεί σε λίγες ώρες να το κάνω τέλος πάντων, επειδή τώρα μάλλον θα αρχίσω να παίζω. Και επειδή αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο, γεια σας.